Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο, τη δεύτερη ουσιαστικά σεμινάριο. Στην πράξη είναι η τρίτη συνάντηση, γιατί είχε μεσολαβήσει και η εβδομάδα προετοιμασίας. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα καταρχάς δεν έχει καθόλου θεωρία. Είναι όλο το μάθημα, είναι ένα workshop το οποίο αφορά ουσιαστικά την... θα μας βοηθήσει να εξοικειωθούμε λίγο με την Python, όσοι δεν το έκαναν και στο σπίτι. Με το Django, το οποίο είναι ένα framework, και την Python θα εξηγήσουμε πολύ σύντομα τι κάνει αυτό το framework. Και επίσης θα εξοικειωθούμε και με το Git, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, το οποίο είναι ένα εργαλείο για συνεργατική ανάπτυξη. Ουσιαστικά μας επιτρέπει να συγχωνεύουμε κώδικα που γράφουν πολλοί developers και να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Λοιπόν, ποιος είναι τώρα ο στόχος σήμερα? Καταρχάς, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι ότι θα φτιάξουμε μία απλή, ας το πούμε, web εφαρμογή, η οποία τι θα κάνει? Θα εμφανίζει μία φόρμα, θα εμφανίζει μία HTML σελίδα με μία φόρμα. Αυτή η φόρμα θα εμφανίζει ένα drop-down. Θα εμφανίζει ένα drop-down, το οποίο θα περιλαμβάνει τώρα αυτό μέσα κάποια σχήματα. Θα είναι κύκλος, τετράγωνο, τραπέζιο, ορθογώνιο και διάφορα άλλα. Θα περιλαμβάνει ένα πεδίο που ο χρήστης θα γράφει κάποιες διαστάσεις σε μορφή, ξέρω εγώ, 5x5x5, ας πούμε, αν είναι τρίγωνο. Και θα έχει και ένα κουμπί submit. Ανάλογα τώρα το σχήμα που διάλεξε ο χρήστης και τις διαστάσεις που έβαλε, θα τον πηγαίνει το submit σε μια σελίδα όπου θα εμφανίζει δύο τιμές, εμφανίζει εμβαδό και περίμετρο. Και θα υπάρχει από κάτω στο τρίτο βήμα, αν το προλάβουμε, θα υπάρχει και ένα κουμπί εδώ κάτω που θα λέει αποθήκευση. Και αυτό θα κάνει το πολύ απλό πράγμα, να πηγαίνει σε μια βάση δεδομένων τύπου SQLite. SQLite ουσιαστικά είναι μια βάση δεδομένων η οποία αποθηκεύεται σε ένα αρχείο. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Και θα αποθηκεύει τέλος πάντων αυτές τις δύο τιμές μαζί με το σχήμα και τις διαστάσεις σε μια βάση δεδομένων. Αυτή την απλή εφαρμογή θα φτιάξουμε σήμερα. Αλλά για να τη φτιάξουμε θα εισαχθούμε σε αρκετές καινούργιες έννοιες. Λοιπόν, καταρχάς, η εκφώνηση της άσκησης, με ό,τι λεπτομέρειες χρειάζεται να δούμε, είναι αναρτημένη στο mylag.gr/edu. Είναι μέσα στο σελίδα του μαθήματος. Υπάρχουν δύο links εκεί πέρα. Το ένα είναι το PowerPoint της εκφώνησης. Το άλλο είναι το link προς το GitHub repository, που θα πούμε τώρα. Λοιπόν, βασικά θα το πούμε στο δεύτερο βήμα τι είναι. Οπότε, ας ανοίξουμε λίγο καταρχάς την εκφώνηση. Και ας ξεκινήσουμε λίγο με το πρώτο βήμα, το οποίο είναι ουσιαστικά η προετοιμασία του περιβάλλοντος. Η προετοιμασία του περιβάλλοντος έχει γίνει, έχουμε στήσει όλο το background. Θα δουλέψουμε πάνω στις εικονικές μηχανές στις οποίες έχει στηθεί το EDEX. Δεν θα δουλέψουμε πάνω σε EDEX, αλλά θα δουλέψουμε πάνω στις μηχανές με το EDEX, έτσι ώστε να έχουμε όλοι ομοιογενές περιβάλλον. Όσοι δεν το έχουν στήσει τοπικά, αλλά είχαν πάρει ωκεανό, θα συνδεθούν μέσω SSH στον ωκεανό. Εκτός από τον κύριο εδώ, έχουμε κάποιον άλλον που είναι σε ωκεανό? Εκτός από τον κύριο, είσαι σε ωκεανό. Αν θες κάτσε σε έναν υπολογιστή της αίθουσας. Και Γιώργο, όταν τελειώσεις, αν μπορείς να βοηθήσεις την κυρία λίγο με να συνδεθεί και στον ωκεανό. Λοιπόν, και θα μας πει τώρα λίγο ο Αχιλλέας τι πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά για να στήσουμε το... Τι θα φτιάξουμε ουσιαστικά? Θα φτιάξουμε κάποιους φακέλους. Θα φτιάξουμε ένα περιβάλλον και θα κάνουμε clone, ένα git repository. Θα μας πει τώρα και ο Αχιλλέας τι είναι όλα αυτά. Το οποίο θα είναι ουσιαστικά η βάση πάνω στην οποία θα αναπτύξουμε τον κώδικά μας. Οπότε ξεκινάμε από αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε ανεβάσει την άσκηση, το intro.
Είναι πολύ απλή, μια πολύ απλή άσκηση. Στην ουσία αυτό είναι ένας σκελετός του Django. Δηλαδή κάναμε, δώσαμε μια εντολές και μας έφτιαξε το Django που είναι το framework της Python. Μας έφτιαξε μόνο του ένα σκελετό. Λοιπόν, τώρα για να το στήσετε στον υπολογιστή ή στο Vagrant ή στον ωκεανό, καταρχάς ανοίγετε το μηχάνημα, το Vagrant App, και μετά κάνετε και Vagrant SSH για να μπείτε μέσα στο μηχάνημα. Όποιος έχει ωκεανό τώρα πρέπει να κάνετε παρακάτω εντολή SSH, Vagrant, παπάκι την IP που του έχει σταλεί, τον κωδικό που του έχει σταλεί, και μόλις είμαστε έτοιμοι συνεχίζουμε παρακάτω. Το link με τις οδηγίες είναι το link που είναι αναρτημένο στο mylac.gr/edu, έτσι. Είναι το ένα είναι το PowerPoint, το άλλο είναι το link προς το GitHub που έχει και τις οδηγίες για να το εγκαταστήσουμε. Να πω κάτι. Στις οδηγίες που σας έστειλα για αυτούς που έχετε Windows, αν πάξει και τελειώσετε τα βήματα, στην ουσία έχετε κάνει ό,τι λέει εκεί πέρα που λέει Vagrant SSH. Είστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Οπότε ακολουθείτε τους υπόλοιπους που έχουν Linux, ως ό,τι σας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, λογικά έχετε συνηθεί τώρα με SSH και είστε στον κατάλογο του χρήστη Vagrant. Οπότε αυτές είναι οι επόμενες εντολές για ένα που θα δώσουμε. Στην πρώτη φτιάχνουμε ένα φάκελο. Η τελεία μπροστά υποδηλώνει ότι θα είναι κρυφός. Το κάνουμε για λόγους να μην μπερδευτείτε. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα θέλουμε, το ονομάσαμε Virtual Ems, VEMS για συντομία. Και μετά, δίνοντας, υπάρχει μια εντολή στην Python, μας κάνει ένα πακέτο, το οποίο φτιάχνει Virtual Environments. Αυτό το κάνουμε για τον εξής λόγο. Ναι, αυτό. Κάθε διανομή, να ξεκινήσω από εκεί, πακετάρι, ας πούμε την Python, υπάρχει διαφορετικό πακετάρισμα για RPM διανομές, όπως είναι η Fedora, για άλλες διανομές όπως Ubuntu και Debian. Οπότε πολλές φορές οι web εφαρμογές στηρίζονται σε συγκεκριμένες εκδόσεις του Django, ας πούμε, και διάφορων άλλων πακέτων. Οπότε αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, φτιάχνουμε ένα environment στο συγκεκριμένο φάκελο, το οποίο πάει και εγκαθιστά τα binaries της Python, συγκεκριμένα της Python 2, της τελευταίας, και μετά το κάνουμε activate, δίνοντας συντολή source bin django bin activate. Μας καμούλης φτιάξει το virtual env εδώ πέρα, θα δείτε κάποιες εντολές που θα κατεβάσουν κάποια αρχεία, το λεγόμενο pip, και θα εγκαθιστούν μέσα στο φάκελο Django κάποια εκτελέσιμα. Οπότε μετά κάνουμε, ενεργοποιούμε τα εκτελέσιμα με την εντολή source. Και μόλις το κάνετε αυτό, θα δείτε μπροστά από το command prompt, θα εμφανιστεί μια παρένθεση και μέσα θα λέει Django. Δηλαδή το όνομα του... Ναι. Τέλος πάντων. Λογικά πρέπει να το βγάλει. Παρένθεση και θα έχει το όνομα του φακελού το οποίο δημιουργήσαμε μέσα το virtual environment. Και μετά αυτό που κάνει, δίνοντας την εντολή pip είναι ο package manager της Python, pip install Django, πάει και ψάχνει στο site το pypy.out, δεν θυμάμαι πως λέγεται, και εγκαθιστά το Django συγκεκριμένα κάτω από τον κατάλογο αυτό. Οπότε μετά εμείς, αν θέλουμε να εγκαθιστήσουμε π.χ. μια άλλη έκδοση του Django ή οποιοδήποτε άλλο πακέτο, μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο virtual environment, το οποίο θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε ήδη δημιουργήσει και δεν θα μπλέκονται μεταξύ τους εκδόσεις. Αυτό το κάνουμε λοιπόν για να μην μπλέκουμε με τις εκδόσεις και έχουμε διάφορα conflicts. Το πρώτο τελευταίο βήμα είναι να κάνουμε clone το repository που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ πέρα, το οποίο περιέχει ένα αρχικό σκελετό του Django. CD, αλλάζουμε το change directory, πάμε στο directory που κατεβάσαμε, κάνουμε clone, και μέσα θα έχει
άμα δείτε και εδώ πέρα, αυτά είναι τα αρχεία. Το Manage Py είναι του Django ειδικό αρχείο, το οποίο το τρέχουμε ως εξής. Βάζω μια τελεία μπροστά και το backslash, το οποίο σημαίνει εκτέλεσε αυτό το αρχείο, και δίνω τη εντολή Run Server. Τρέχει ο web server συγκεκριμένα στην πόρτα 8050. Θα δώσουμε βασικά πόρτα, βάλτε ό,τι πόρτα θέλετε. Οπότε μετά χτυπήσετε την IP του μηχανήματός σας δίνοντας την πόρτα 8050, θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα του Django. Τώρα στα VM του Vagrant είναι σε όλους η θύρα, πρέπει να, η IP πρέπει να είναι αυτή εδώ. Είναι στάνταρ. Και όποιος έχει ωκεανό, βάζει στην ωκεανό την IP του. Εδώ μια ανωκατελεία και την πόρτα. Οπότε προχωρήστε τα βήματα και όπως καλώσετε, ερχόμαστε και βοηθάμε. Ο τελικός στόχος είναι να πάτε στο Firefox, όποιο browser χρησιμοποιείτε, για να δείτε το Django App. Αν δουλέψει αυτό, θα δείτε μια σελίδα πηγαίνοντας με τον browser σας στο URL που λέει από κάτω. Θα δείτε. Μπήκες στη σελίδα. Η ιδέα είναι ότι θα πρέπει να μπείτε σε μια σελίδα η οποία να δείχνει ότι it worked. Αυτό βασικά είναι μια δοκιμαστική σελίδα του Django. Λοιπόν, θα σας πω δύο λόγια για το πώς δουλεύει το Django. Όσοι δεν έχετε καταφέρει ακόμα να το στήσετε, θα σας βοηθήσουν οι mentors και θα κάνετε catch up. Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι το Django? Τι είναι το περιβόητο Django που στείλουμε? Το Django είναι, ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε MVC Framework. MVC Framework ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει είναι κάτι σαν μια βιβλιοθήκη, είναι μάλλον κάτι λίγο παραπάνω από μια βιβλιοθήκη. Είναι μια αρχιτεκτονική, ένας τρόπος με τον οποίο δομούμε τον κώδικά μας. Είναι ουσιαστικά ένα design pattern, ας το πούμε. Είναι δηλαδή... Είναι ένα pattern το οποίο τι μας λέει, ότι κάθε εφαρμογή που φτιάχνουμε, στην περίπτωση μας web εφαρμογή, αυτό το pattern χρησιμοποιείται και για πολλών ειδών εφαρμογές, και για, ακόμα και για desktop εφαρμογές, ακόμα και για... Το έχω ακούσει να χρησιμοποιείται ακόμα και για μικροελεγχτές. Τέλος πάντων, είναι ευρέως διαδεδομένο pattern και έχει κάποια πλεονεκτήματα. Λοιπόν, αυτό τι λέει τώρα? Ότι κάθε εφαρμογή χωρίζεται σε τρία μέρη. Χωρίζεται σε ένα model που είναι το M. Όπου model τι είναι? Model είναι ουσιαστικά είναι κάποιες classes. Καταρχάς, θα την κάνω την ερώτηση. Έχουμε κάποιον εδώ πέρα που δεν ξέρει τι είναι class, δεν ξέρει από αντικειμενοστραφή προγραμματισμό? Ωραία. Οπότε, τι είναι το model? Είναι ουσιαστικά μια συλλογή από κλάσεις. Ας πούμε, στην περίπτωσή μας εμείς φτιάχνουμε μια εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει σχήματα. Οπότε, το model τι θα είναι? Θα είναι, ξέρω εγώ, θα είναι τα σχήματά μας. Θα είναι κλάσεις με τα σχήματά μας. Θα είναι το rectangle. Θα είναι το circle. Θα είναι το triangle. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Ότι αυτές εδώ οι κλάσεις έχουν μεταξύ τους κάποια relations, κάποιες συσχετήσεις. Στην περίπτωση μας, στη δικιά μας άσκηση, επειδή είναι πολύ απλή, δεν έχουν. Στο επόμενο μάθημα, που θα κάνουμε πιο πολύπλοκα πράγματα, θα δούμε ότι έχουν. Θα μπορούσε, ας πούμε, εάν είχαμε κάποιες κλάσεις όπως, ας πούμε, σπίτι και πόρτα, θα μπορούσε να υπάρχει μια συσχέτιση ότι η πόρτα έχει μέσα ένα attribute, έχει ένα property, μια ιδιότητα τέλος πάντων, η οποία αντιστοιχεί στο σπίτι στο οποίο βρίσκεται αυτή η πόρτα. Ή ανάποδα, θα μπορούσε το σπίτι να έχει ένα πίνακα με πόρτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό ουσιαστικά μέσα από το model απεικονίζουμε το business logic, την επιχειρησιακή λογική ουσιαστικά της εφαρμογής μας. Δηλαδή λέμε ότι μέσα από αυτές τις κλάσεις απεικονίζουμε τα αντικείμενα της εφαρμογής μας, τον drop, τις οντότητες που έχει μια εφαρμογή. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που κάνει το Django πάνω στο μοντέλο είναι ότι μπορεί να αντιστοιχίσει οντότητες τέτοιες κλάσεις, μπορεί να τις αντιστοιχίζει με πίνακες σε μια βάση δεδομένων. Και μάλιστα έχει και το καλό ότι αντιστοιχίζοντας οντότητες σε βάσεις δεδομένων μπορεί να μας παράγει αυτόματα το σχήμα μιας βάσης δεδομένων, δηλαδή να δημιουργεί αυτόματα τους πίνακες με βάση τις κλάσεις,
μπορεί όταν κάνουμε αλλαγή σε κάποιες από τις, σε κάποιες από τις ιδιότητες ενός αντικειμένου από αυτές τις κλάσεις και γράφοντας μόνο μια γραμμή κώδικα, να παράγει αυτό τα κατάλληλα queries για να κάνει update το αντίστοιχο entity στη βάση. Η ιδέα τέλος πάντων είναι ότι το model κάνει, μας, είναι ουσιαστικά το, ένα abstraction όλης της λογικής της εφαρμογής μας. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι του MVC είναι το λεγόμενο view. Είναι το λεγόμενο view ή όπως το λέει στο Django, είναι τα λεγόμενα templates. Τα templates ουσιαστικά είναι τώρα με τι τρόπο τα δεδομένα που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε μέσα στην εφαρμογή μας και έχουν δομηθεί με βάση το μοντέλο, με τι τρόπο τα δείχνουμε στον χρήστη. Πώς μπορούμε αυτά εδώ, πώς μπορούμε το εμβαδό του κύκλου, ας πούμε. Ο κύκλος είναι μια κλάση. Σαν κλάση θα έχει κάποιες μεθόδους όπου μία μέθοδος, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι το get area ή calculate area. Και αυτό θα μπορούσε να υπολογίζει το εμβαδό με βάση το μαθηματικό τύπο προφανώς που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το εμβαδό ενός κύκλου με βάση την ακτίνα. Το view λοιπόν τι θα έκανε. Θα έπαιρνε ένα κύκλο με μια συγκεκριμένη ακτίνα και θα μπορούσε να παράξει HTML κώδικα. Θα μπορούσε να παράξει HTML κώδικα ο οποίος να δείχνει ουσιαστικά το εμβαδό αυτού του κύκλου. Λοιπόν, και το τελευταίο κομμάτι τώρα, το οποίο είναι ο συνδετικός κρίκος, είναι το λεγόμενο controller. Είναι το λεγόμενο C από το MVC, όπου στο Django, εδώ υπάρχει λίγο μια σύγχυση. Στο Django αυτοί το λένε view. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση ότι στο Django χρησιμοποιούν την ορολογία MTV. Χρησιμοποιούν model view template, το οποίο είναι, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, απλά είναι λίγο διαφορετική η ορολογία. Δεν μας επηρεάζει σε κάτι, απλά είναι διαφορετική η ορολογία. Αυτοί το λένε MTV, το MVC. Το controller τι κάνει τώρα λοιπόν? Το controller ουσιαστικά ενώνει το model και το view. Το controller ουσιαστικά είναι αυτό που χειρίζεται HTTP requests. Εδώ θέλω να ρωτήσω πριν προχωρήσουμε. Ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί το web, τι είναι το HTTP, ας πούμε? Υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει, για να το πούμε αν είναι? Δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει για τι είναι το HTTP? Okay. Οπότε το controller αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά ότι δέχεται HTTP request, δέχεται αιτήματα HTTP, δημιουργεί τώρα ανάλογα, παίρνει ουσιαστικά τις παραμέτρους που έχει στείλει ο χρήστης μέσα από αυτά τα request, είτε είναι πεδία μιας φόρμας, είτε είναι κάποιες παράμετροι get, οι οποίες παράμετροι get ουσιαστικά είναι παράμετροι οι οποίοι είναι στο URL. Δηλαδή αν ο χρήστης καλέσει, ας πούμε, Δημήτρη, μπορείς να δεις για κανένα μαρκοδωράκι, γιατί αυτό δεν... Μας έχουν προδώσει και τα τρία. Τέλος πάντων, αν ο χρήστης μπει, ας πούμε, σε ένα URL και άμα δείτε σε κάποιες σελίδες που μπαίνετε, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λέει, ας πούμε, google.com, κάθετος, α, ξέρω εγώ, ερωτηματικό, κάτι. Το ερωτηματικό κάτι είναι κάποιες παράμετροι. Κατάλαβα. Okay. Εντάξει, δεν θα χρειαστεί έτσι κι αλλιώς, γιατί τα βασικά τα ζωγράφισα. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα που λέω εδώ πέρα, πώς απεικονίζονται τώρα στις μηχανές που έχετε εσείς? Λοιπόν, στις μηχανές που έχετε εσείς τώρα, υπάρχουν δύο φάκελοι εκεί πέρα που βρίσκεστε. Το top level στο οποίο βρίσκεστε έχει δύο φακέλους. Υπάρχει το Django κάτω παύλα intro και υπάρχει και το shapes. Ωραία. Υπάρχει κάποιο... Κάντε όλοι λίγο ένα LS και σιγουρευτείτε ότι βλέπετε αυτούς τους δύο φακέλους. Λοιπόν, τι είναι αυτοί οι δύο φάκελοι τώρα?
Άλλη μια πληροφορία που πρέπει να πω τώρα για το Django είναι ότι έχει μια δομή η οποία αποτελεί, ουσιαστικά το Django έχει δύο έννοιες. Έχει την έννοια του project και την έννοια του app. Το project για το Django, ουσιαστικά ένα project στο Django αποτελείται από πολλά apps. Δηλαδή, αυτό γιατί γίνεται, γιατί όπως εμείς θα φτιάξουμε τώρα, ας πούμε, μια εφαρμογή που θα κάνει κάτι απλό, μπορεί οποιοδήποτε developer να φτιάξει ένα app το οποίο να κάνει κάτι πιο σύνθετο, αλλά να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να φτιάξει, υπάρχει, ας πούμε, μια βιβλιοθήκη για το Django, το οποίο μας δίνει ένα admin panel. Admin panel είναι ένα interface ολόκληρο, το οποίο συνδέεται με μια βάση, μας δίνει με βάση τις οντότητες, τα μοντέλα που έχουμε σχεδιάσει, τρόπους για να τα διαχειριζόμαστε, όλα έτοιμα. Είναι με το admin panel, ας πούμε, μπορεί να στήσει κάποιος μια απλή εφαρμογή μέσα σε μισή ώρα τον πολίτη, η οποία να έχει ένα πραγματικό interface, ουσιαστικά να δίνει πλήρες διαχειριστικές δυνατότητες για τα μοντέλα που έχουμε φτιάξει. Αυτό λοιπόν που είπα σαν παράδειγμα είναι ένα app. Λοιπόν, στην περίπτωσή μας τώρα, τα ονόματα πώς είναι? Το project στην περίπτωσή μας είναι το Django Intro. Είναι ο φάκελος Django Intro. Το project ουσιαστικά είναι, πώς θα το πω, το ονοματίζουμε με βάση αυτό που θα παρέχει στο χρήστη. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας είναι η εισαγωγή στο Django, είναι ένα εκπαιδευτικό είδους project. Το Shapes είναι η εφαρμογή μας. Αυτό που πρέπει να πω εδώ είναι ότι πρέπει να δούμε λίγο τι περιέχει το ένα και τι περιέχει το άλλο. Η εφαρμογή μας περιέχει όλα αυτά εδώ πέρα. Το MVC λοιπόν, το MTV όπως θέλουμε να το πούμε, περιέχεται μέσα στην εφαρμογή, περιέχεται μέσα στο Shapes. Δεν περιέχεται ακόμα, περιέχονται τα αρχεία σαν δομή, άμα μπείτε μέσα στο φάκελο μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία, απλά δεν υπάρχουν ακόμα, δεν έχει μπει κώδικας. Υπάρχουν τα placeholders. Στο Django Intro υπάρχει τώρα κάτι άλλο πολύ βασικό. Υπάρχει ένα αρχείο το οποίο λέγεται urls.py. Ας ανοίξουμε λίγο αυτό το αρχείο, γιατί είναι σημαντικό να εξηγήσουμε λίγο τι κάνει αυτό το αρχείο. Ανοίγουμε όλοι με ένα VI ή με ένα Nano το αρχείο urls.py. Είναι μέσα στο φάκελο Django Intro. Το έχουμε βρει όλοι το αρχείο, το ανοίξαμε όλοι. Το urls.py. Υπάρχει κάποιος που δεν το άνοιξε αυτό? Με Nano, ας πούμε. Υπάρχει το Nano. Ή το Vim. Όσοι είχατε από πριν ανοιχτό το Django Run Server, είχατε τρέξει την εντολή πριν του Run Server, θα πρέπει να το κλείσετε αυτό με Ctrl-C για να μπορείτε να γράψετε εντολές στο Shell. Αλλιώς δεν μπορείτε να γράψετε εντολές. Το Linux, αν θέλουμε να ανοίξουμε έναν editor όπως είναι το Nano ή το VM, το γράψω εδώ, και να πειράξουμε ένα αρχείο, τώρα πριν ο δημοσιογράφος σας είπα απλά να τα ανοίξετε για να το δείτε. Το ίδιο ισχύει. Η μία εντολή είναι η Nano κενό, εν προκειμένου το urls.py που σας είπε. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε αρχείο. Αν το αρχείο δεν υπάρχει, γράφοντας Nano κενό το όνομα του αρχείου, θα μας ανοίξει το Nano και μπορούμε να αρχίσουμε να γράφουμε. Και όταν πατήσουμε Ctrl-O και Enter, σώζουμε το αρχείο. Είτε αυτό που φτιάξαμε τώρα, είτε το ήδη υπάρχον. Με ή χωρίς τις αλλαγές, ανάλογα τι έχουμε κάνει. Και με Ctrl-H κλείνει το Nano και επιστρέφει στην κονσόλα. Μετά, πάμε στο VI και στο VIM που είναι κοινά. Εάν θέλουμε να ανοίξουμε ένα αρχείο, έστω με VI, είναι κοινό, έτσι. Βάζω σε παρένθεση το μη, μην μπερδευτείτε, είναι VI και VIM χωρίς παρένθεση. Απλά το βάζω έτσι γιατί είναι κοινό. Κενό, το όνομα του αρχείου πάλι. URLs, μου φύγει ένα L, τέλος πάντων. Τελεία πάει, δεν πάει παραπέρα. Λοιπόν, αφού ανοίξουμε τώρα το αρχείο, εάν θέλουμε να γράψουμε μέσα στο αρχείο είτε κάτι καινούριο είτε να διορθώσουμε, πατάμε το πλήκτρο insert στο πληκτρολόγιο. Και αρχίζουμε και γράφουμε εκεί πέρα αυτά που θέλουμε. Είναι λίγο περίεργο και δύστροπο το VI και το VIM. Όταν τελειώσουμε με escape, άνω κάτω escape, μετά άνω κάτω τελεία, W, Q, σώζουμε και κλείνουμε. Escape, άνω κάτω τελεία, Q, θαυμαστικό, κλείνουμε χωρίς να σώσουμε. Επίσης, στο VI, αν θέλουμε να σβήσουμε μια ολόκληρη γραμμή, escape, άνω κάτω τελεία, D.
όντα τη γραμμή που θέλουμε, αφού έχουμε πατήσει insert. Δεν σας συστήνω το VI, ο Απόστολος θα σας έλεγε το αντίθετο. Εννοείται ότι αυτά που σας λέει ο Δημήτρης είναι και μπορεί να τα βρείτε και στο Google, είναι... Απλά είναι για quick, ναι, είναι, ο Δημήτρης σας λέει, ας πούμε, τις γρήγορες εντολές. Όποιος θέλει να το δει βαθύτερα, άμα γράψει, Google, άμα γράψει στο Google το VI Nano, θα του βγάλει πολύ, πολύ πράγμα. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο τώρα και τι κάνει αυτό το URLs που ανοίξαμε και γιατί το ανοίξαμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, το Django intro, ο φάκελος Django intro, περιλαμβάνει το project, το οποίο ουσιαστικά δένει μεταξύ τους τις εφαρμογές. Τι σημαίνει δένει τις εφαρμογές? Λοιπόν, ο πιο βασικός τρόπος με τον οποίο δένει τις εφαρμογές είναι όταν σαν χρήστης εγώ πάω σε ένα URL της... καταρχάς, όπως είπαμε, το Django τρέχει μία web εφαρμογή, που σημαίνει ότι εγώ μπαίνω στο browser σε ένα URL, όπως μπήκαμε πριν, και γράφω τέλος πάντων κάτι, 80-50, κάτι. Τώρα, το τι θα δω όταν μπω στην αρχική σελίδα, αυτό το it worked, ας πούμε, που βλέπω, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται define, ορίζεται μέσα στο URLs. Δηλαδή, τι ορίζει το URLs? Ορίζει ότι το slash, ότι όταν δεν βάλω κάτι στο URL μου, θα με πάει σε, πού θα με πάει, σε ποιο view. Οπότε τι κάνει το URLs? Ενώνει ένα URL, ένα path, ένα URL path με ένα view ή με ένα controller. Αυτό κάνει το URLs πάει. Και άμα δούμε τώρα μέσα, αυτό έχει μια συγκεκριμένη δομή. Μισό λεπτά, γιατί δεν θυμάμαι απ' έξω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό έχει μία μορφή σε στυλ URL. Εδώ τώρα έχει ένα R κάτι. R κάτι. Τώρα αυτό τι είναι το R κάτι? Ναι, τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα τώρα το κομμάτι, το πρώτο μέρος ουσιαστικά εδώ πέρα, είναι αυτό που λέμε ένα regular expression, μια κανονική έκφραση. Δεν θα αναλύσω πολύ το τι σημαίνει η κανονική έκφραση, είναι out of scope. Αυτό που θα πω εδώ πέρα είναι ότι αυτό εδώ το κομμάτι, αυτό το μέλος, ορίζει ουσιαστικά το ποια URL patterns, το ποια... Όταν γράψω εγώ κάτι με την πόρτα, slash κάτι, το κομμάτι που ακολουθεί μετά από τη διεύθυνση και την πόρτα, είναι το λεγόμενο URI. Εμείς μπορούμε να ορίσουμε μέσα από αυτές εδώ τις κανονικές εκφράσεις το ποια patterns, δηλαδή ποια URLs θα αντιστοιχούν στο view που ορίζεται στο δεύτερο μέρος. By default αυτό έχει, αν θυμάμαι καλά, έχει το R, αυτό το συμβολάκι και δολάριο. Αυτό τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά ορίζει το κενό. Ορίζει ότι αν δεν βάλω κάτι, αν μπω στη default σελίδα που θα μπω, σε ποιο view θα με πάει, και δίνει εκεί πέρα ένα view του Django, το οποίο δεν μας αφορά ιδιαίτερα, είναι αυτό που λέει it worked. Όταν μπούμε μέσα βγάζει το it worked. Οπότε αυτό αντιστοιχίζει το κενό URI με το default view του Django. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξουμε τώρα, για να εμείς τι θέλουμε, όπως είπαμε, στην άσκηση. Άμα γυρίσουμε στην άσκηση, θα δούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια σελίδα με κάποια φόρμα. Για να γίνει αυτό θέλουμε δύο πράγματα. Θέλουμε καταρχάς ένα δικό μας controller ή ένα δικό μας view, να το πούμε έτσι, και θα χρειαστούμε και ένα δικό μας template, το οποίο θα είναι HTML κώδικας της φόρμας. Οπότε, τι κάνουμε τώρα στη συνέχεια λοιπόν? Όπως είπαμε, τα controllers και τα templates βρίσκονται μέσα στο app μας. Το app μας είναι το shapes. Ωραία, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε καταρχάς το controller μας. Για να φτιάξουμε το controller μας, βγαίνουμε από το URLs προς το παρόν, θα ξαναγυρίσουμε μετά, αλλά ας βγούμε προς το παρόν από το URLs και πάμε λίγο μέσα στο shapes.
και ανοίγουμε το, μέσα στο shapes ανοίγουμε το αρχείο που λέγεται views.py. Αυτά που λέμε εδώ πέρα, γενικά υπάρχει ένα πολύ καλό documentation στη σελίδα της Django. Υπάρχει ένα tutorial, getting started τέλος πάντων, όπου αυτοί δημιουργούν μια άλλη εφαρμογή, δημιουργούν μια εφαρμογή για polls. Ωστόσο, πολλά από αυτά που θα κάνουμε κι εμείς είναι αντίστοιχα με αυτά που γράφουν στο tutorial. Οπότε όποιος θέλει, ας πούμε, όποιος θέλει και λίγο περισσότερο, μπορεί να μπει σε αυτό το URL και να δει και το σχετικό tutorial. Το έχουμε βρει όλοι το views.py. Υπάρχει κάποιος που δεν το έχει βρει, δεν το έχει ανοίξει. Λοιπόν, ο λόγος που άνοιξα και εγώ το tutorial εδώ πέρα είναι γιατί το πρώτο μας view που θα φτιάξουμε θα είναι πάρα πολύ αντίστοιχο με αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει τώρα ένα view λοιπόν μέσα. Μέσα στο view spy που ανοίξαμε, ουσιαστικά ορίζουμε τα view μας με μορφή συναρτήσεων. Συναρτήσεις της Python, για όσοι το θυμούνται, ορίζουμε με την εντολή def. Το format είναι λοιπόν def, όνομα συνάρτησης, παίρνει κάποια arguments, άνω κάτω τελεία και από κάτω γράφουμε το περιεχόμενο της συνάρτησης. Οπότε τι κάνουμε λοιπόν, πάμε μέσα στο viewSpy και γράφουμε ένα def, ας το πούμε index. Ας κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάνει και εδώ πέρα. Θα γράψουμε def index, αυτό παίρνει ένα όρισμα τώρα, το οποίο αυτό το όρισμα είναι στάνταρ λόγω του Django. Είναι το όρισμα request. Όπως είπαμε πριν στην αρχή, το controller χειρίζεται HTTP requests. Το controller παίρνει ένα HTTP request και παράγει μια απάντηση, ουσιαστικά δένοντας το model και το view. Το απλό μας controller δεν θα το κάνει ακόμα, θα το κάνει στη συνέχεια. Είμαστε ακόμα στην πολύ απλοϊκή εκδοχή. Οπότε, ξαναγυρνάω πίσω. Στο views φτιάχνουμε ένα def index. Παίρνει ένα όρισμα request. Ναι. Εντάξει. Τι είναι.
Λοιπόν, γράφουμε λοιπόν dev, φτιάξαμε τη συνάρτησή μας και μέσα τι κάνει τώρα, τι κάνει λοιπόν ένα controller. Ένα controller, όπως είπαμε, μας επιστρέφει μια απάντηση. Παίρνει ένα request, επιστρέφει ένα response. Πώς το επιστρέφει το response στη Django? Κάνοντας return κάτι. Αυτό που κάνει return είναι ένα αντικείμενο που μας παρέχει το Django. Είναι το αντικείμενο, στην περίπτωσή μας, η πιο απλή μορφή του είναι να μας επιστρέφει ένα αντικείμενο HTTP response. Λοιπόν, το HTTP response όμως, προσέξτε εδώ πέρα, είναι ένα αντικείμενο του Django το οποίο πρέπει να το κάνουμε import. Γενικά, όποιος ακολούθησε τα Code Academy courses θα είδε λογικά το import. Πιστεύω θα έχουμε δει όλοι περίπου τι κάνει. Ουσιαστικά μας αφήνει να χρησιμοποιούμε κάποιες βιβλιοθήκες ή ουσιαστικά να κάνουμε include άλλα αρχεία μέσα στο πρόγραμμά μας. Στην περίπτωσή μας, για να κάνουμε include λοιπόν το HTTP response, πρέπει να κάνουμε import. Ας το μεγαλώσουμε λίγο. Ας το κάνουμε, λοιπόν, υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει τον πίνακα? Είναι, θα δοκιμάσω να το μεγαλώσω κι άλλο. Τώρα φαίνεται καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε import HTTP response, γράφουμε αυτή τη γραμμή εδώ πέρα. Σωστά, στον κώδικα που έχετε ήταν γραμμένο κάτι άλλο. Αυτό που υπήρχε μπορείτε να το σβήσετε, δεν θα χρησιμοποιηθεί. Είναι τέλος πάντων ένα default import που κάνει το Django, αλλά στην περίπτωσή μας δεν μας χρειάζεται. Οπότε, κάνουμε import το HTTP response και μέσα τώρα στη function, όπως είπα, κάνουμε return ένα HTTP response. Πώς το κάνουμε return? Όπως το βλέπετε και στον πίνακα βασικά. Αυτό τι θα κάνει τώρα, θα πρέπει... Ό,τι γράψετε μέσα στο HTTP response είναι αυτό που θα δει ο χρήστης όταν πάει σε αυτό το view. Ακόμα δεν μπορεί να πάει στο view, δεν έχουμε ορίσει κάποιο URL που να πηγαίνει σε αυτό το view. Αλλά η ιδέα είναι ότι αυτό που θα γράψετε εκεί μέσα θα γυρνάει στο χρήστη. Αφού το κάνουμε αυτό και μετά θα σταματήσουμε μετά για λίγο ώστε να προλάβουν όσοι είχαν θέματα. Αφού λοιπόν φτιάξουμε αυτό το view, ξαναγυρνάμε τώρα στο URLs. Και τι θέλουμε να κάνουμε, πρέπει να πούμε στο URLs, αφού κάνουμε αυτές τις αλλαγές, το σώζουμε προφανώς στο αρχείο και βγαίνουμε. Σας είπε ο Δημήτρης πως το σώζουμε και πως βγαίνουμε. Και γυρνάμε μετά, πάμε πάλι στο URLs που ήμασταν πριν. Και στο URLs θα του πούμε τώρα με τι τρόπο το URL το αρχικό, αντί να πηγαίνει στο view του Django, θέλουμε να πηγαίνει στο view το δικό μας και να δείχνει τη δικιά μας απάντηση, όχι το it works. Για μας που χρησιμοποιούμε το Notepad, για να το κάνουμε αυτό πατάμε save και απλά το upload που έχει. Έκανα save και έκανα το upload, δεν ξέρω όμως αν το έχει βάλει. Αν έχουμε κάνει, εάν εδώ... Λοιπόν, για αυτούς που έχουμε ανοίξει το URLs, όπως είπα, όποιος δεν έχει προλάβει θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μετά για να προλάβουν όλοι. Λοιπόν, μέσα στο URLs αλλάζουμε τώρα εκείνο το Django view που διάλεγε να δείξει. Εμείς θα το αλλάξουμε και θα γράψουμε. Θα γράψουμε shapes
Δεν μας την κάνει τη χάρη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι θα γράψουμε μέσα shapes τελεία και το όνομα του function που φτιάξαμε. Το shapes είναι το όνομα της εφαρμογής, το οποίο το έχουμε ορίσει. Το ορίσαμε εμείς, τέλος πάντων, σε προηγούμενο στάδιο, το πήρατε έτοιμο. Είναι shapes τελεία το όνομα του function που φτιάξατε για τα views. Αυτό μέσα στο URLs. Αλλάζεις, βγάζουμε το view που διάλεγε αυτός. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, by default είναι commented out. Το default view by default είναι commented out. Δηλαδή έχει μπροστά μία δίεση. Άμα δείτε αυτό που είπαμε πριν, το R, αυτό το καπέλο δολάριο, είναι commented out. Βγάζουμε τη δίεση. Πρέπει να τη βγάλουμε τη δίεση ώστε να μπει τέλος πάντων στον κώδικα αυτό το πράγμα. Και αντικαθιστούμε τώρα το... αυτό που λέει Django κάτω παύλα intro, views, home, αυτό το πράγμα το αντικαθιστούμε με shapes, τελεία και το όνομα του function του δικού μας. Shapes, τελεία και το όνομα του function που φτιάξαμε μέσα στο views. Index, άμα το είπες index, είναι index. Αν το είπες home, είναι home. Όπως το είπε ο καθένας. Το view είπαμε ότι είναι ένα function, το ονομάζουμε όπως θέλουμε. Γενικά έχω βάλει ένα κακό παράδειγμα εδώ πέρα. Στην περίπτωσή μας εδώ πέρα είναι άρε καπέλο δολάριο, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων δεν το άλλα. Αυτό δεν το πειράζουμε. Όχι, βασικά είναι κακό το παράδειγμα γενικά, οπότε ας το βγάλουμε. Όχι. Αφού το κάνουμε αυτό, μετά ξαναγυρνάμε, μετά πάμε στις οδηγίες και ξανατρέχουμε λίγο το Django Run Server. Υπήρχε μια εντολή στις οδηγίες του GitHub με την οποία τρέχαμε το web server του Django. Πάμε, κάνουμε και αυτό. Και όταν το κάνουμε θα πρέπει τώρα, μπαίνοντας στο URL που είχαμε μπει πριν, στο... Λοιπόν, θα γράψω λίγο τις βασικές εντολές. Λοιπόν, καταρχάς, είχε κάποιος κάποιο θέμα με το view, το φτιάξαμε όλοι, είχε κάποιος κάποιο θέμα με το view. Με το dev to view, είχε κάποιος κάποιο θέμα. Λοιπόν, στο URL τώρα, γράφουμε, αν το θυμάμαι καλά, είναι URL. Αυτό μέσα, αν θυμάμαι καλά, έχει τώρα R, ανοίγει αυτάκι, καπέλο, δολάριο. Ας το θέσουμε αυτό ότι είναι δολάριο. Και αυτό κόμμα τώρα, αυτό μέσα είχε ένα
στο δεύτερο κομμάτι είχε μέσα ένα Django κάτω παύλα intro views home. Αυτό εμείς το αντικαθιστούμε με shapes τελεία και το όνομα του function, εγώ το λέω index εδώ πέρα, άμα το έχουμε πει αλλιώς είναι ό,τι το έχουμε πει. Και η τρίτη παράμετρος είναι name κάτι, το οποίο δεν το πειράζουμε. Name is on home. Το name δεν το πειράζουμε. Δεν έχει σημασία το name. Αφού το κάνουμε αυτό, λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό, αποθηκεύουμε το URLs και μετά πηγαίνουμε πίσω στις οδηγίες στο GitHub. Στις οδηγίες στο GitHub τώρα πηγαίνουμε στο κομμάτι που λέει by default είναι σχολιασμένη η γραμμή που λέμε, αυτή εδώ η γραμμή by default είναι σχολιασμένη, έχει μπροστά δίεση, βγάζουμε τη δίεση. Εμείς βγάζουμε μόνο αυτή που έχει το καπέλο δολάριο. Την άλλη την αφήνουμε. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε όπως είναι. Απλά βγάζουμε το σχόλιο από τη γραμμή που ήταν σχολιασμένη. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Αφού το κάνουμε, πάμε στις οδηγίες στο GitHub. Στις οδηγίες στο GitHub, αυτές που κάναμε πριν. Στις οδηγίες στο GitHub που κάναμε πριν, έχει λοιπόν δύο εντολές προς το τέλος, οι οποίες είναι το να τρέξουμε το Django Run Server. Αυτό ουσιαστικά ανοίγει πάλι το web server του Django για να μπορούμε να συνδεθούμε με browser. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε μικρό διάλειμμα ώστε μέχρι να το κάνουμε όλοι. Δεν θα προχωρήσουμε άλλο προς το παρόν. Μια μικρή διόρθωση στο κώδικα. Εδώ υπάρχει και ένα... Υπάρχει και ένα views. Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή διόρθωση στον κώδικα. Στο URLs είναι shapes.views.index. Δεν είναι shapes.index. Είναι, συγγνώμη, μικρή διόρθωση. Μέσα στο URLs είναι το όνομα του view μας είναι shapes.views.index. Γιατί είναι μέσα στο views. Ουσιαστικά πάει φακελωτά, δηλαδή αυτό θα πάει στην εφαρμογή shapes, στο φάκελο shapes, στο views και θα ψάξει για το index μέσα στο views. Λοιπόν, για όσους χρησιμοποιούν Windows, να δούμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε σύνδεση με το Notepad Plus. Ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε τη σύνδεση με command για την επεξεργασία. Λοιπόν, κάνουμε και την εγκατάσταση. Λοιπόν, όπως είμαστε τώρα μέσα στο Notepad Plus, πάμε plugins και υπάρχει το NPP FTP. Κάνουμε show και έχουμε αυτό το παράθυρο. Πρέπει να περάσουμε ένα προφίλ. Profile settings. Ωραία. Add new. Λέμε για παράδειγμα τώρα ωκεανός. Αν μπει κάποιος μία IP ενός ωκεανού που έχει, να το δούμε. 83 τελεία. Ωκεανό έχουμε. Ωραία. Ωραία. Προσέχουμε το connection, το type, να είναι SFTP,
για να μπορούμε να συνδεθούμε. Λοιπόν, κλικάρουμε εδώ, επιλέγουμε το προφίλ που έχουμε, ωκεανός. Μας πετάει το μήνυμα για το certificate, όπως γίνεται και στο πούτι. Ναι. Και βλέπουμε, μας βγάζει όλο το structure που έχουμε, ό,τι βλέπουμε και από το SSH. Ωραία. Και βλέπουμε όλο το structure, ό,τι έχουμε και στο SSH. Άρα, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε Django intro URL SPI, το κάνει download στην πράξη. Μας το εμφανίζει. Οποιαδήποτε τροποποίηση κάνουμε, απλά πατώντας save, θα το ανεβάσει μόνο το αυτόματα. Και δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο δεν χρειαζόμαστε να χρησιμοποιούμε command line καθόλου, μόνο για να τρέξουμε εντολές. Όχι, και με τα local που έχετε. Με το Notepad Plus. Νομίζω το Notepad Plus πρέπει να υπάρχει για Linux. Θέλω να το δούμε. Υπάρχει, έτσι. Ωραία. Βλέπετε τώρα, εάν θα βάλω εγώ ένα comment εδώ κάτω. Έτσι. 1, 2, 3, 4. Βλέπετε, κάνω αποθήκευση, το ανέβασε. Άρα γλιτώνουμε όλη τη διαδικασία και νομίζω είναι πιο απλό, έτσι. Φτιάξαμε το view λοιπόν. Έχουμε δει, οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουμε δει τη λευκή σελίδα. Όσοι δεν την έχουμε δει, θα τη δούμε σύντομα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θέλουμε, έχουμε φτιάξει το view, το οποίο view τώρα τι κάνει? Κάνει return ένα HTTP response, το οποίο προφανώς είναι δύσκολο να γράψουμε HTML κώδικα εκεί πέρα. Είναι ένα string, θα πρέπει να κάνουμε concatenation, θα πρέπει να κάνουμε ιστορίες. Δεν μας βολεύει και γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε λοιπόν στα templates. Θα συνδέσουμε λοιπόν αυτό το view με ένα template. Εδώ θέλω να ξαναπροτείνω σε όλους να δείτε να μπείτε στο Django tutorial. Για να μπούμε στο Django tutorial, δεν θυμάμαι να το έχω πει, γράφουμε στο Google Django documentation και είναι πάνω, τέλος πάντων είναι ένα getting started, είναι το τρίτο μέρος, μια στιγμή να το δούμε κιόλας. Λοιπόν, όπως μπαίνουμε στο Django Documentation, έχει ένα κομμάτι που λέει Tutorial. Στο Tutorial έχει κάποια parts, εμείς είμαστε στο Part 3 αυτή τη στιγμή. Έχουμε αφήσει τα Models για πιο μετά, για να δούμε λίγο τα πιο χοντρά.
Λοιπόν, άμα μπούμε εκεί πέρα, τέλος πάντων δεν θα ακολουθήσουμε ακριβώς τις οδηγίες, είναι χρήσιμο ωστόσο σαν... Λοιπόν, τι κάνουμε για να φτιάξουμε ένα template. Πηγαίνουμε στο φάκελο Shapes. Εκεί μέσα δεν θυμάμαι αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα δημιουργήσουμε ένα φάκελο που θα λέγεται Templates, με μικρό tab. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα φάκελο. Πάμε στο Shapes και δημιουργούμε ένα φάκελο που θα λέγεται Templates, με μικρό tab. Μέσα στο Shapes. Μέσα στο Shapes γράφουμε. Φτιάχνουμε ένα φάκελο Templates. Μέσα στο Templates φτιάχνουμε ένα φάκελο, ο οποίος θα λέγεται, ας το πούμε, index.html. Οπότε φτιάχνουμε μέσα στο Shapes ένα φάκελο templates, μέσα στο φάκελο templates φτιάχνουμε index.html. Αυτό θα είναι το template μας, θα έχει μέσα HTML κώδικα. Γράψτε εκεί μέσα κάτι, ό,τι θέλετε, ένα λευκό κείμενο, ένα, δεν ξέρω, hello world, κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, μας ενδιαφέρει να δουλέψει πρώτα το template. Οπότε φτιάχνουμε templates, index.html. Είναι αρχείο μέσα στο φάκελο templates. Για να φτιάξετε φάκελο System SSH είναι mkdir. mkdir. Ζητώ συγγνώμη για τα γράμματα και για το ότι κάποια είναι μισά. Δεν μας ευνοεί. Αφού φτιάξουμε το index.html λοιπόν, εμείς πρέπει τώρα με κάποιο τρόπο να πούμε στο view ότι δεν θα κάνεις απλά return ένα HTTP response με ένα string, αλλά ότι θα συνδεθείς με αυτό το template. Λοιπόν, τι μας παρέχει τώρα λοιπόν το... Τι μας παρέχει λοιπόν τώρα το Django για να το κάνουμε αυτό. Μας παρέχει μια πολύ χρήσιμη συνάρτηση, η οποία λέγεται render. Αυτή η συνάρτηση render θα μας επιτρέψει μέσα από το view που έχουμε φτιάξει, μέσα από το controller, να το πούμε έτσι, μέσα από το controller ή το view, θα μας επιτρέψει να κάνουμε render ένα template. Δηλαδή, να του πούμε, πήγαινε βρες το index.html και δείξε μας αυτό. Πώς το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, καταρχάς, υπάρχουν δύο στον πίνακα εδώ πέρα, έχουμε ένα παράδειγμα της χρήσης των templates. Λοιπόν, μέσα στο view μας, τι κάνουμε? Καταρχάς, φτιάχνουμε μια μεταβλητή, η οποία λέγεται context. Δεν απαραίτητα να λέγεται context, το θέμα είναι η σημασία της ποια είναι. Η σημασία της είναι ότι το context περιέχει ουσιαστικά μεταβλητές, οι οποίες θα περαστούν στο view. Θα περαστούν στο view σημαίνει τι? Ότι το controller δημιουργεί κάποια μοντέλα, μέσα στο controller δημιουργούνται κάποια μοντέλα, όπως είπαμε. Το controller δένει το model με το view. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μοντέλα, δεν μας ενδιαφέρει. Ωστόσο, το context πρέπει να το δημιουργήσουμε, είναι μια υποχρεωτική παράμετρος και θα είναι άδεια. Οπότε τι γίνεται, φτιάχνουμε ένα context το οποίο θα είναι άδειο, δηλαδή θα είναι context. Εμείς φτιάχνουμε ένα context όχι, μέσα στο views. Πάμε στο views, ναι.
επιστρέφουμε στο ViewSpy. Δηλαδή, αφού φτιάξουμε το index HTML, επιστρέφουμε στο ViewSpy. Στο ViewSpy θα γίνει αυτή η δουλειά που θα κάνουμε μετά. Επιστρέφουμε στο ViewSpy και τι κάνουμε, φτιάχνουμε μια μεταβλητή εκεί μέσα, η οποία λέγεται context και είναι κενή. Είναι context ίσον, άγκιστρο-άγκιστρο. Σβήνουμε το return HTTP response που είχαμε γράψει και γράφουμε context ίσον άγκιστρο-άγκιστρο. Δεν θα κάνει πριν το return. Μέσα στο function πριν το return. Λοιπόν, αφού φτιάξουμε το context, μετά γράφουμε return. Return render. Το render είναι μια function η οποία θα την κάνουμε import σε λίγο. Ας τη γράψουμε πρώτα. Render. Αυτό παίρνει σαν ορίσματα τώρα. Request. Το path to template στη μορφή shapes κάθετος index.html. Και σαν τρίτη παράμετρο παίρνει το context. Οπότε μετά το που λες τώρα return render request, μετά είναι το shapes index html είναι string και μετά είναι το context. Όχι, να το τσεκάρουμε όμως για σιγουριά. Όχι. Όπως βλέπεις και στο αντίστοιχο tutorial, αυτό παίρνει ένα path που είναι το app και το template. Όχι, έτσι το παίρνει. Return render request. Μετά το request βάζουμε το path. Ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς το path. Είναι ένα ψευτοπάθο που λέει βάζουμε την εφαρμογή slash το template. Πρέπει να κάνουμε και import το render. Λοιπόν, και το ένα ακόμα κομμάτι είναι ότι αυτό το render πρέπει να το κάνουμε import. Για να το κάνουμε import γράφουμε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα στον πίνακα, είναι from Django shortcuts import render. From Django shortcuts import render. Είναι συνάρτηση του Django για αυτή δηλαδή. Όταν το κάνουμε αυτό θα πρέπει μετά όταν ξανατρέχουμε μετά το Django Run Server πάλι με βάση τις οδηγίες και θα πρέπει να δούμε το κώδικα του template πλέον. Θα πρέπει να δούμε το string που γράφαμε μέσα στο template. Οπότε σταματάμε πάλι λίγο εδώ μέχρι να το κάνουν όλοι αυτό. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι ότι θα μας ανεβάσει ο Αχιλλέας τώρα ένα έτοιμο index HTML, το οποίο θα περιέχει μέσα τη φόρμα για να μην φάμε χρόνο να γράφουμε εμείς τώρα τη φόρμα. Δεν είναι έτσι, το θέμα μας δεν είναι να μάθουμε να γράφουμε HTML αυτή τη στιγμή. Οπότε, περιμένουμε μισό λεπτάκι τον Αχιλλέα να μας ανεβάσει τα αρχεία. Θα σας πω εγώ δύο λόγια για το Git τώρα. Πολύ γρήγορα. Δεν θα κάνουμε πολύ git σήμερα γιατί δεν θα προλάβουμε.
Απλά να σας πω δύο λόγια τι κάνει το Git, τι είναι το Git. Λοιπόν, όπως είπα πριν, το Git είναι ουσιαστικά ένα συνεργατικό, είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει συνεργατική ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επιτρέπει σε πολλούς προγραμματιστές, εμάς ας πούμε, ή στην περίπτωσή μας, είμαστε εμείς και ο Αχιλλέας, ουσιαστικά. Επιτρέπει σε πολλούς προγραμματιστές να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μοιράζονται τον κώδικά τους με έναν δομημένο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς μπήκαμε πριν στο GitHub, έτσι. Εκεί είδαμε τις οδηγίες σε ένα site που λέγεται github.com. Αυτό το site τι κάνει? Έχει το λεγόμενο repository. Έχει μία έννοια που τη λέμε repository. Είναι ένα αποθετήριο κώδικα, ουσιαστικά. Λοιπόν, οι οδηγίες αυτές που είδαμε είναι το αρχείο, όπως είδατε λίγο πάνω από τις οδηγίες, υπάρχει ένα file structure. Υπάρχουν κάποια αρχεία και κάποιοι φάκελοι. Αυτός είναι ο κώδικας που έχει κατατεθεί, ουσιαστικά, που έχει μπει στο αποθετήριο σε αυτή τη φάση που μιλάμε. Ωραία. Είναι η δομή του Django στην περίπτωσή μας. Είναι αυτός ο κώδικας που κατεβάσαμε στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου. Αυτό τον κώδικα κατεβάσαμε. Τι γίνεται τώρα? Μέσα από το αποθετήριο εμείς έχουμε τη δυνατότητα. Θα κάνω μια προσπάθεια να το ζωγραφίσω. Λοιπόν, έχουμε ένα αποθετήριο. Ας το πούμε αυτό εδώ ότι είναι το αποθετήριο στο GitHub. Λοιπόν, αυτό είναι το αποθετήριο στο GitHub και εμείς έχουμε τώρα πολλούς υπολογιστές εδώ πέρα που έχουν πάρει τον κώδικα από αυτό το αποθετήριο. Ξαναλέω, είναι το πρώτο βήμα που κάναμε. Υπήρχε μια εντολή που κάναμε Git clone. Άμα την είδατε στις οδηγίες, κάναμε μια εντολή Git clone. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήραμε τον κώδικα από το αποθετήριο και τον βάλαμε στους υπολογιστές μας. Ωραία. Αυτό τον κώδικα που πήραμε τώρα, εμείς έχουμε τη δυνατότητα, αν κάποιος από αυτούς εδώ τώρα κάνει μια αλλαγή στον κώδικα, έχει τη δυνατότητα αυτή την αλλαγή να την κάνει push στο αποθετήριο. Δηλαδή, αν αυτός εδώ πειράξει ένα αρχείο, βάλει ένα αρχείο, αλλάξει ένα αρχείο, με κάποιες εντολές που θα τις δούμε στο επόμενο μάθημα περισσότερο, με κάποιες εντολές μπορεί αυτό τον κώδικα να τον ανεβάσει αυτό το αποθετήριο. Και τι γίνεται τώρα? Οι άλλοι μπορούν πλέον ουσιαστικά μπορούν να συγχρονιστούν με το αποθετήριο και διατηρώντας τον κώδικα που έχουν αλλάξει αυτοί να πάρουν τις αλλαγές που έκανε αυτός. Αυτό θα κάνουμε εμείς τώρα. Ο Αχιλλέας, στην περίπτωσή μας, ας πούμε ότι ο Αχιλλέας είναι αυτός εδώ. Ο Αχιλλέας θα ανεβάσει κώδικα, θα ανεβάσει ένα έτοιμο index HTML. Θα ανεβάσει δηλαδή μια έτοιμη φόρμα στο index HTML. Την οποία φόρμα θα την κατεβάσουν τώρα όλοι οι υπόλοιποι με την εντολή. Η εντολή που θα γράψουμε τώρα στην κονσόλα μας, την οποία εντολή τη γράφουμε μέσα στο φάκελο του, μέσα στον αρχικό φάκελο του Vagrant, εκεί που τρέχουμε και το run server, θα γράψουμε git pull. Git pull origin βασικά. Με αυτήν εδώ την εντολή συγχρονίζουμε το τοπικό μας repository με το απομακρυσμένο, με το GitHub. Αχιλλέα, έχεις ανεβάσει τον κώδικα? Δεν σ' άκουσα. Τον έχεις ανεβάσει? Οπότε το πατάμε τώρα. Πατάμε ένα git pull και θα δούμε τώρα να μας έρχονται δύο αρχεία. Θα μας έρθει το αρχείο index.html. Η εντολή είναι git, όπως το λέμε. Pull, τραβάω, origin. Origin είναι το... Το θέλει το master. Θα κάνει κόμφιτε. Δύο διορθώσεις. Είναι git pull origin master. Είναι στο τέλος, υπάρχει και άλλο στην γραμμή αυτή, έχει άλλο ένα πραγματάκι. Είναι git pull origin master. Θα τα δούμε περισσότερο την επόμενη φορά τι είναι τα master, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα.
Έχουμε ήδη πει πολλές καινούργιες έννοιες σήμερα, οπότε δεν θα το πούμε αυτό. Κάτι σημαντικό. Επειδή τώρα έχουμε φτιάξει εμείς δικό μας index, υπάρχει περίπτωση, βασικά είναι σχεδόν σίγουρο, ότι όταν πάμε να κάνουμε git pull, θα μας πει ότι υπάρχει ήδη αυτό το αρχείο. Οπότε τι κάνουμε, σβήνουμε το υπάρχον index, σβήνουμε το index HTML το δικό μας και μετά κάνουμε git pull. Δεν το θυμάμαι αυτό. Για... Δεν το θυμάμαι αυτό, άμα θες... Ναι. Λογικά δουλεύει και αυτό, git pull μείον f. Ναι. Αν δουλέψει αυτό θα πρέπει να δείτε μέσα στο φάκελο templates δύο αρχεία πλέον. Index HTML και ένα base HTML. Το base HTML το δεν μας πειράζει, το αφήνουμε όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να βλέπετε στη σελίδα, μπαίνοντας τώρα στη σελίδα, με το run server πάλι, μπαίνοντας στη σελίδα θα πρέπει να βλέπετε τώρα μία φόρμα με τρία πεδία. Όχι, παιδιά. Λοιπόν, όταν το ανοίξετε στο site θα βγάλει ένα error ότι θα πρέπει να βγάλει ένα error ότι δεν υπάρχει συνάρτηση calculate. Έτσι τι λέει, είναι επειδή δεν έχουμε φτιάξει ακόμα το συγκεκριμένο view. Αν βγάλει ένα error που λέει ότι δεν υπάρχει το calculate, είμαστε σωστά. Για όσους έχουν δει το error τώρα για το calculate, γιατί βγαίνει αυτό το error? Γιατί ουσιαστικά, άμα δείτε μέσα στον κώδικα του index, αυτός τώρα πάει... Έχει κάποια, τα templates είναι HTML, αλλά είναι HTML με ένα tweak, ας το πούμε. Το tweak είναι ότι υπάρχουν κάποια κομμάτια σε αυτό το HTML που είναι άγκιστρο επί της 100 ή δύο άγκιστρα. Άμα όποιος ανοίξει το index HTML που έχει πάρει από το git, θα δει αυτό το πράγμα. Όπως επίσης θα δει και κάτι άλλο, θα δει και ένα πράγμα που λέει πάνω-πάνω, λέει extends κάτι. Λοιπόν, θα δει κάποιος, θα δείτε extends το base. Αυτά γιατί γίνονται τώρα? Λοιπόν, γενικά η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι πολλές έννοιες και δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα μέσα στο μάθημα. Οπότε, προτείνω καταρχάς σε όλους να ρίξουν μια ματιά έστω στο tutorial, στο σπίτι κάποια στιγμή. Αν όχι να το κάνετε, τουλάχιστον να το διαβάσετε. Γιατί έχει, το Django έχει πολλές έννοιες καινούργιες και γενικά είναι... Πραγματικά ξεφεύγει κατά πολύ από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια ενός τριώρου. Λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα σε αυτά που λέγαμε. Το template, το index, όπως είπα, κάνει extend από το base, το οποίο base το έχουμε, δεν μας δημιουργεί πρόβλημα, αλλά κάνει και σε ένα άλλο σημείο URL calculate. Αυτό, το URL calculate που έχει σαν action της φόρμας, ουσιαστικά τι κάνει, παραπέμπει σε ένα άλλο view του Django. Αυτό το view δεν υπάρχει και γι' αυτό βγαίνει το error. Οπότε ποιο είναι το επόμενο βήμα λοιπόν? Να φτιάξουμε το view που μας λείπει. Λοιπόν, για να φτιάξουμε το view που μας λείπει, ακολουθούμε πάνω κάτω την ίδια διαδικασία. Πάμε στο view spy, κάνουμε def ένα άλλο view και το ονομάζουμε calculate. Οπότε μέσα στο view spy κάνουμε def ένα view που το λέμε calculate. Πάμε μετά στο URLs και δημιουργούμε ένα URL ό,τι θέλουμε. Εγώ προτείνω να βάλουμε το r καπελάκι τέλος πάντων slash calculate. Προτείνω να βάλουμε αυτό σαν URL. Και αυτό τώρα που θα πηγαίνει, αυτό θα πηγαίνει τώρα, είναι αντίστοιχο με το index που φτιάξαμε, αλλά θα πηγαίνει αντί για το shapes views index, shapes views calculate. Και όταν το κάνουμε αυτό θα πρέπει μετά να δουλέψει η φόρμα. Οπότε πάμε να το σταματάμε πάλι λίγο να το κάνουμε όλοι. Λοιπόν, άλλο ένα πραγματάκι θα κάνουμε για σήμερα και μετά θα σταματήσουμε αν είναι. Λοιπόν, φτιάξαμε το calculate στα views. Αυτό τώρα αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα, δηλαδή οι περισσότεροι βάλαμε να δείχνει ξανά το index ή βάλαμε... Τέλος πάντων δεν έχει... Δεν έχει κάποιο action, δεν κάνει κάτι. Για να κάνει αυτό τώρα πράγματα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται
καταρχάς χρειάζεται πλέον να έχουμε μοντέλα. Ουσιαστικά εμείς τι λέγαμε στην εκφώνηση της άσκησης. Η εκφώνηση της άσκησης έλεγε ότι θα διαλέγει ο χρήστης από τον drop-down ένα σχήμα, θα βάζει τις διαστάσεις και με βάση τώρα τις διαστάσεις και το σχήμα θα υπολογίζει το εμβαδό και την περίμετρο. Άρα για να γίνει αυτό πρέπει να μοντελοποιήσουμε, πρέπει να φτιάξουμε κάποια μοντέλα τα οποία να περιλαμβάνουν εμβαδό και περίμετρο. Επειδή έχει περάσει λίγο η ώρα, για να μην τα φτιάξουμε εμείς, θα σας δώσουμε έτοιμα τα μοντέλα. Θα τα ανεβάσει ο Αχιλλέας πάλι στο Git και θα κάνουμε ένα pool. Έχουμε μοντέλα, αν θυμάμαι καλά, για παραλληλόγραμμο και για τρίγωνο. Οπότε πάμε να κάνουμε λίγο λοιπόν πάλι ένα Git pool. Git pool origin master. Οπότε κάνουμε ένα Git pool origin master και θα πρέπει να έρθουν τώρα, θα πρέπει να μας φέρει μοντέλα, θα πρέπει να μας φέρει κάποια views καινούρια, τέλος πάντων, δύο views καινούρια. Αφού μπούμε στο φάκελο Django intro. Πού λες? Α, εντάξει, αφού μπούμε στο φάκελο Django intro και κάνουμε git pull -f origin master, θα σας πει να κάνετε stash κάποιο αρχείο σε ένα φάκελο. Οπότε πάμε και δίνουμε git checkout κενό το όνομα του φακέλου κάθετος στο αρχείο, ενδεχομένως και κάθετος στο τέλος, και μετά το pull origin master. Μια σημαντική παρένθεση εδώ πέρα. Στο URLs που κατεβάσατε από το git χρησιμοποιεί το shapes views home σαν home. Εμείς, οι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον, το έχουμε ονομάσει το function το δικό μας το έχουμε ονομάσει index, άρα θα πρέπει να είναι shapes views index. Οπότε για όποιον έχει error που του λέει ότι δεν βρέθηκε το view, εδώ είναι σημαντικό κιόλας να αναγνωρίζουμε και το error, έτσι. Γιατί το βασικό που πρέπει να πάρουμε από αυτό το μάθημα είναι το πώς μπορούμε να κάνουμε και debug ήδη, ας πούμε, ένα πρόβλημα στην εφαρμογή μας. Όταν λέει λοιπόν ότι δεν βρίσκω ένα view, σημαίνει συνήθως δύο πράγματα. Ή ότι το function το έχουμε ονομάσει λάθος στα views, ή ότι στα URLs υπάρχει κάποιο λάθος. Ένα από τα δύο είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην βρίσκει ένα view. Ναι, επίσης περιλαμβάνει άλλο ένα view, το save, που πάλι είναι αντίστοιχα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα view που να ονομάζεται save. Αυτό ήταν για το τρίτο κομμάτι της άσκησης. Είναι για το κομμάτι της άσκησης που κάνουμε save. Οπότε ας δημιουργήσουμε και ένα view, πάλι με def, save, request, όπως δημιουργήσαμε το calculate και το home ή το index. Αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει να ξαναδούμε πάλι τη φόρμα.
Να πω εδώ κιόλας ότι για όσα πράγματα δεν προλάβουμε να κάνουμε σήμερα, θα ανεβάσουμε κιόλας και τη λιμένη άσκηση. Ας πούμε, με τα 3 views δεν είναι κάτι. Τα βασικά τα μάθαμε. Αυτό με τη βάση, ας πούμε, δεν θα το κάνουμε σήμερα. Θα το ανεβάσουμε όμως στο GitHub, οπότε θα μπορείτε να το δείτε και να δείτε πώς γίνεται και το save, ας πούμε, στη βάση. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι μια εντολή, είναι δηλαδή. Σε ποιους δεν έχει εμφανιστεί η φόρμα τώρα? Μόνο εκεί. Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε κάνει pool και έχετε πάρει και τα μοντέλα, ωραία. Τα μοντέλα ορίζονται μέσα στο saves πάλι, στο model spy. Νομίζω, εντάξει, η ονοματολογία είναι λίγο obvious. Μέσα στο model spy υπάρχουν τώρα κάποια μοντέλα. Υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, το παραλληλόγραμμο και το τρίγωνο. Ή κύκλος. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια ήταν τα σχήματα. Είναι ή παραλληλόγραμμο ή κύκλος. Ωραία, αυτά τα δύο. Λοιπόν, τι έχουν τώρα μέσα τα μοντέλα? Άμα το ανοίξετε, θα δείτε λίγο. Αυτά έχει κάποιες ιδιότητες τώρα το κάθε μοντέλο. Αν θυμάμαι καλά, ορίζει καταρχάς ένα base class που λέγεται shape. Και τέλος πάντων, εκεί μέσα υπάρχουν δύο functions που δεν κάνουν τίποτα. Και μετά υπάρχουν άλλα σχήματα, συγκεκριμένα σχήματα πλέον, τα οποία κληρονομούν από το shape. Αυτό είναι κλασικό αντικείμενο στραβής προγραμματισμός, ας πούμε. Ουσιαστικά είναι, το shape είναι ένα abstract class, ας το πούμε, και τα άλλα δύο είναι classes τα οποία κληρονομούν από το shape. Λοιπόν, τι κάνει τώρα το shape? Το shape, άμα δούμε, έχει μέσα δύο ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές τώρα έχουν μια συγκεκριμένη μορφή. Άμα τις δείτε, έχουν μια μορφή η οποία λέει στη Django με τι τρόπο αυτές τις ιδιότητες θα τις αντιστοιχίσει σε μια βάση δεδομένων. Είναι η μορφή τους τέτοια. Δεν γράφω κάτι στον πίνακα, γιατί απλά το ανοίγετε στον editor τον δικό σας και βλέπετε τη μορφή του. Ανοίξτε το λίγο όλοι και δείτε λίγο τη μορφή. Κάποια λέει char field, κάποιο άλλο λέει integer field. Οπότε αυτό βλέπουμε εδώ έχει τις ιδιότητες dimensions και area και perimeter. Αυτό γιατί είναι? Γιατί στο τρίτο ερώτημα είπαμε ότι θα αποθηκεύαμε σε μία βάση, η οποία τι δομή θα έχει αυτή η βάση? Η δομή ουσιαστικά στο Django καθορίζεται από τα μοντέλα μας. Οπότε dimensions τι λέει? Ότι είναι integer. Και εντάξει, το max length δεν λέει κάτι στο integer, απλά υπάρχει. Στο βασικά, εδώ υπάρχει λάθος, είναι carfield κανονικά. Τα dimensions είναι string. Γιατί τα dimensions έχουμε πει, αλλάξτε το κι εσείς μία για να μην μπερδευτούμε. Τα dimensions είναι carfield, δεν είναι integer. Γιατί τα dimensions έχουν μορφή 1 επί 2 επί 3. Το επί το κάνει string ουσιαστικά, δεν είναι integer. Το ξαναλέω λίγο, στο shape μέσα, το dimensions, εκεί που λέει integer field, είναι char field, δεν είναι integer field.
είναι string, είναι χαρακτήρες. Αυτό λέει ουσιαστικά ότι στη βάση δεδομένων θα κάνεις map, θα φτιάξεις μία, για αυτό το μοντέλο, τι θα φτιάξεις, θα φτιάξεις μία στήλη η οποία θα είναι τύπου car. Για τα integer θα φτιάξεις μία στήλη η οποία θα είναι integer. Και θα δούμε τώρα, και το αμέσως επόμενο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να φτιάξουμε και αυτή τη βάση. Απλά για να τη, δεν θα την κάνουμε κάτι σήμερα, απλά να τη φτιάξουμε. Για να δείτε πόσο απλό είναι τώρα, έχοντας φτιάξει το μοντέλο, να μας φτιάξει η Django μόνη της ένα σχήμα βάσης. Και να τη... Λοιπόν, για να φτιάξουμε το σχήμα της βάσης, λοιπόν, αφού κάνουμε αυτή τη διόρθωση, μπαίνουμε στην κονσόλα. Δημήτρη, να σε βάλω να γράψεις λίγο. Μπαίνουμε στην κονσόλα και γράφουμε στο manage.py, όπως ήταν το run server, αλλά όχι χωρίς run server. Αυτή τη φορά είναι manage.py, make migrations. Λοιπόν, η δημιουργία του σχήματος της βάσης ή αν είχαμε ένα υπάρχον σχήμα βάσης και αλλάξει, είναι πάλι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, λέγεται migration. Λοιπόν, αυτό δεν θέλει να φύγει. Λοιπόν, γράψε τώρα εδώ manage.py. Λοιπόν, manage.py, make migrations. Ναι, το θέλει και το slash. Make migrations. Όχι, όχι, ενωμένο. Migrations. Και μετά, όχι, και μετά επόμενη γραμμή, manage.py, migrate. Είναι αυτές οι δύο εντολές. Αυτές φτιάχνουν τη βάση τώρα, την οποία βάση πώς θα τη δούμε. Θα δούμε μέσα στο φάκελο να έχει φτιαχτεί ένα αρχείο το οποίο λέγεται db.sqlite. Μέσα στο φάκελο που είναι το manage.py θα πρέπει να δούμε και αυτό το αρχείο πλέον, το οποίο είναι η βάση. Κάνετε MLS, δηλαδή το βλέπετε, ναι. Αφού τρέξετε αυτές τις δύο εντολές θα πρέπει να δείτε τη βάση. Ιδανικά θα πρέπει να μην βγάλει κανένα error αν έχουν γίνει όλα καλά. By default η Django χρησιμοποιεί SQLite. Αυτό γιατί η SQLite διευκολύνει, είναι όλη η βάση είναι σε ένα αρχείο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να στήσεις MySQL, δεν χρειάζεται να στήσεις τίποτα. Υπάρχει κάποιος που δεν έκανε τα migrations. Εκεί, εντάξει. Λοιπόν, οπότε τώρα το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε είναι έχοντας φτιάξει τα μοντέλα τα οποία δουλεύουν, τα οποία, ουσιαστικά τα migrations, αυτή τη φορά τα migrations τα κάναμε για να τεστάρουμε ότι δουλεύουν τα μοντέλα. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν τα μοντέλα, πρέπει να φτιάξουμε τώρα το view calculate, πρέπει επιτέλους να κάνει κάτι. Πρέπει να μας βγάλει κάτι. Τόση ώρα γι' αυτό δουλεύουμε. Οπότε, πώς θα κάνουμε τώρα το views να βγάλει κάτι. Λοιπόν, Αχιλέα, δεν έχεις ανεβάσει ακόμα κάτι, ε. Okay. Μισό λεπτάκι τώρα να μας ανεβάσει και ο Αχιλέας στο git κάτι. Γενικά, ποια είναι η φιλοσοφία. Λοιπόν,
Η φιλοσοφία είναι ότι στο calculate εμείς θα παίρνουμε παραμέτρους από το request. Είδατε το request, το request parameter που παίρνουν όλες οι functions του view. Από το request αυτό θα παίρνουμε τώρα παραμέτρους οι οποίες στέλνονται μέσω της φόρμας, θα δημιουργούμε το κατάλληλο μοντέλο και αφού δημιουργήσουμε το κατάλληλο μοντέλο θα τρέχουμε τη συνάρτηση calculate area ή calculate perimeter. Αυτό. Και αυτά τα πράγματα που θα βγουν τώρα θα τα περάσουμε στο context και θα τα δείξουμε. Λοιπόν, προς χάριν χρόνο τώρα, επειδή πέρασε η ώρα, θα το ανεβάσουμε και αυτό ώστε να το δείτε. Δεν θα το κάνετε git pull, γιατί η αλήθεια θα ήθελα να το γράψουμε λίγο αυτό το κώδικα, είναι σημαντικός. Ουσιαστικά είναι αυτός εδώ ο κώδικας. Λοιπόν, τι κάνει. Είναι στο GitHub. Βασικά όχι, ας το δείτε στους υπολογιστές σας. Λοιπόν, στο Django intro, μπείτε στο GitHub, στο Django intro και πατήστε και, εκεί πέρα που λέει Branch Master, πατάτε εκεί πέρα και το αλλάζετε σε Sol. Αντί για Master το αλλάζετε σε Sol. Αν δεν εμφανίζεται το Sol, κάντε refresh τη σελίδα. Όταν πάτε στο Sol, μετά μπορείτε να πάτε τώρα, να κάνετε navigate μέσω του GitHub και πηγαίνετε τώρα στο shapes views, views.py και μπορείτε να δείτε εκεί τον κώδικα της λύσης. Γενικά, εκεί είναι ολόκληρη η λύση, δηλαδή εκεί περιλαμβάνεται και, η function save, η σωστή function save, ας το πούμε, για όποιον θέλει να τη δει. Αυτό που θέλω να κάνουμε όμως εμείς τώρα για να τελειώσουμε είναι να δείτε λίγο τη function calculate τι κάνει και βάλτε το λίγο και προσαρμόστε τη να τη βάλετε στο δικό σας κώδικα και να μπορεί, αυτό που θέλουμε τελικά εδώ πέρα για να τελειώσουμε είναι όταν θα πατήσει ο χρήστης το κουμπί υπολογισμός να τον πηγαίνει στη σελίδα που να δείχνει εμβάδο και περίμετρο. Υπόψη είναι ότι ο κώδικας τώρα του ViewSpy είναι λίγο διαφορετικός από τον δικό σας. Μην προσπαθήσετε να κάνετε copy-paste τα πάντα. Προσαρμόστε τον. Πάρτε δηλαδή τα κομμάτια που πρέπει και προσαρμόστε τον, έτσι.
Λοιπόν, πώς λειτουργεί τώρα αυτό, καταρχάς. Πώς λειτουργεί. Συγγνώμη, λίγο προσοχή. Λίγο προσοχή, γιατί θα εξηγήσω πώς λειτουργεί τώρα όλο αυτό το πράγμα. Αυτό τι κάνει τώρα. Το form, άμα δείτε τον κώδικα του index.html, το form έχει ένα action. Το action σημαίνει ότι όταν πατήσω το κουμπί υπολογισμός, θα με πάει σε αυτό το action, σε αυτό το URL, περνώντας μου σαν παραμέτρο στα πεδία του isformas. Στο calculate θα κάνει trigger, θα φορτώσει το action calculate, το οποίο θα πάρει τις παραμέτρους και θα κάνει πράγματα. Αυτή είναι η ιδέα. Οπότε το ένα view είναι το index, όπου έχει τη φόρμα με ένα action, και από τη φόρμα, ουσιαστικά πατώντας τη φόρμα, πηγαίνω στο άλλο action, στο άλλο view. Αυτή είναι η, αρχιτεκτονικά αυτή είναι η ροή. Όποιος το τελειώνει αυτό τώρα και του δουλεύει, γενικά μπορεί να φύγει. Δηλαδή δεν θα προχωρήσουμε στην αποθήκευση σήμερα, για προφανείς λόγους. Τι προτείνω τώρα εγώ, το προτείνω σε βαθμό που δεν φτάνει. Προτείνω να μπείτε, προσωπικά δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο, όποτε βρείτε χρόνο τέλος πάντων, προτείνω να μπείτε στο site του Django. Αν γράψετε ας πούμε στο Google Django Documentation, βγαίνει ένα πολύ ωραίο site, αυτό που είδαμε και πριν βασικά, το docs.djangoproject.com. Εκεί μέσα έχει ένα tutorial, το οποίο προτείνω πάρα πολύ να το κάνετε. Είναι πραγματικά, είναι κατατοπιστικότατη η βοήθεια, σας πάει βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, κάθε λεπτομέρεια. Προτείνω πάρα πολύ να κάνετε αυτό το tutorial στο σπίτι. Θα σας πάρει λίγη ώρα, μπορεί να πάρει ένα τρίωρο, ένα τετράωρο, μπορεί να το φάει, αλλά νομίζω ότι είναι κατατοπιστικότατο και θα μπορέσετε να καταλάβετε πολύ καλύτερα αυτά που είδαμε σήμερα. Θα το ανεβάσουμε και σαν βοήθημα και στο MyLack Edu, βέβαια. Είναι σαν steps ακριβώς. Δηλαδή, αν το δεις εδώ πέρα, δεν ξέρω αν βλέπεις το πίνακα. Εδώ πέρα αυτό έχει κάποια steps. Έχει parts, bla bla bla. Σε κάθε step που κάνεις, φτιάχνεις όλο κάτι παραπάνω. Στο τέλος, αν τελειώσεις με αυτή την εφαρμογή, έχεις φτιάξει ουσιαστικά μια εφαρμογή για polls, η οποία έχει ένα admin panel, έχει... Τέλος πάντων, τις Παναγιές στα μάτια έχει βασικά. Θα το δεις και εσύ τι έχει. Έχει tests, δηλαδή tests ουσιαστικά είναι αυτόματο, είναι κώδικας ο οποίος ουσιαστικά τεστάρει ότι ο κώδικας που βλέπει ο χρήστης δουλεύει σωστά, ότι γυρνάει αυτό που περιμένεις και δεν γυρνάει κάτι άλλο. Οπότε μπορείς να εγγυηθείς ουσιαστικά την ποιότητα που θα δει ο χρήστης. Γενικά, το ξαναλέω, αν γράψετε Django Documentation στο Google, και ακολουθήσετε το tutorial που έχει πάνω στη σελίδα, όλα τα βήματα, είναι πραγματικά, πιστεύω ότι θα σας λυθούν πάρα πολλές.